Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 27 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μεγάλη ανάγκη για αίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της χώρας μας, διότι ο περισσότερος κόσμος που συνήθιζε να δίνει τακτικά βρίσκεται σε καραντίνα και έχει άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσει. Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα δεν τελειώνουν ποτέ και για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδότων Ροδόπης, Κωστής Δημητρακόπουλος, κάνει έκκληση για προσφορά αίματος στους εθελοντές αιμοδότες, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στις δύο οργανωμένες αιμοδοσίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από εθελοντικό αίμα, τόνισε ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών Ροδόπης, Κωστής Δημητρακόπουλος, που κάλεσε όσους μπορούν να δώσουν αίμα, αναφέροντας όλα τα ωφέλη που θα έχουν. Υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή ροή του εθελοντικού αίματος. Αυτό είναι πανελλήνιο. Εδώ είμαστε σχετικά καλά. Όχι ότι έχουμε περίσσευμα, αλλά εντάξει, μπορούμε και καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Είχαμε συνηθίσει παραδοσιακά αυτήν την εποχή να γίνονται πολλές εθελοντικές αιμοδοσίες από συλλόγους, από διάφορους φορείς. Αυτό το διάστημα τι γίνεται? Έχουμε δύο προγραμματισμένες αιμοδοσίες. Η μία είναι την Κυριακή στο Σιδηροχώρι, ένα χωριό που όλοι ξέρουμε ότι δίνει δύο φορές το χρόνο αίμα εθελοντικά. Όσοι μπορούν και είναι υγιείς δίνουν όλοι. Φέτος αυτή είναι η 20η αιμοδοσία, είναι 10 χρόνια συνεχούς εθελοντικής αιμοδοσίας. Δύο φορές το εξάμηνο. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές το οποίο συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο και σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην Τρίτη έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία του ΤΕΦΑ, η οποία θα γίνει φέτος λόγω της ειδικής κατάστασης στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Και το ΤΕΦΑ έχει μια ιστορία 20 χρόνων στην εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν πρωτεργάτες. Η Γυμναστική Ακαδημία της Κομοτηνής είναι πρωτεργάτης στην εθελοντική αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο και το παράδειγμα της, όπως ξέρετε και εσείς, έχουν ακολουθήσει και άλλες εθελοντικές ομάδες από άλλες σχολές. Κύριε Δημητρακόπουλε, φοβούνται κάποιοι να δώσουν αίμα? Φοβούνται μήπως έχουν τον ιό και δεν το γνωρίζουν? Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς? Ισχύει αυτό? Μεταδίδεται ο ιός με την μετάλληση αίματος? Όχι. Καταρχάς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την εθελοντική αιμοδοσία. Και στην Κομοτηνή, όπως και σε πολλά άλλα νοσοκομεία, η είσοδος εθελοντικής της τμήματος αιμοδοσίας είναι ξεχωριστή. Δεν έχουν σε καμία επαφή με το άλλο νοσοκομείο. Εκεί μέσα, όπως αντιλαμβάνεσαι, τηρούνται όλες οι απαραίτητες όροι και προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποιος οτιδήποτε είχε κορονοϊό, για να μιλάμε συγκεκριμένα, από την εθελοντική αιμοδοσία. Αντιθέτως, μπορεί να ωφεληθεί, γιατί αν το αίμα που θα δώσει, στο αίμα που θα δώσει βρεθεί κάποια ασθένεια, θα ειδοποιηθεί. Είχαμε περίπτωση εθελοντή αιμοδότη, η οποία έδωσε αίμα και σε 5 μέρες συνειδητοποιούν ότι έχει COVID να πάει σε νοσοκομείο να εξεταστεί. Ή αν έχει κάποια ασθένεια, υπατήτητα ή κάτι άλλο, θα ειδοποιηθεί πάλι ο ίδιος ότι έχει κάποια ασθένεια. Είναι και, ας πούμε, και ένα check-up για τον εθελοντή που δίνει αίμα. Να πούμε επίσης ότι ο εθελοντής ο οποίος δίνει το αίμα του έχει και μεγάλη ωφέλεια και για τον οργανισμό του. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός που δίνει δύο φορές το χρόνο αίμα, οι πιθανότητες να πάθει ένα καρδιακό εγκεφαλικό επεισόδιο πέφτουν στο μισό και οι πιθανότητες να αναπτύξει ένα καρκίνο στο 40%. Οπότε κάνει πολύ καλό και στον εθελοντή το να δίνει αίμα. Να καλέσουμε τον κόσμο αυτές τις μέρες, μιας που διανύουμε και μέρες αγάπης πλέον, θα πούμε στον Δεκέμβρη, να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να δώσει. Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι υγιείς, να δώσουν όχι μόνο το αίμα, αλλά εντάξει στο πρόγραμμά τους δύο φορές το χρόνο δίνουν αίμα. Έτσι ώστε να μπορούμε να φτάσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε εθελοντικό αίμα. Σήμερα καλύπτουν στην Ελλάδα μόνο τις μισές ανάγκες μας από εθελοντικό αίμα. Οι άλλες είναι από συγγενείς, από το στρατό, από την αστυνομία. Και είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριούνται αυτές οι χώρες, που δεν καλύπτουμε πλήρως από εθελοντικό αίμα τις ανάγκες μας. Στο TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής κύριος Παντελεήμων για την παρακολούθηση των λειτουργιών εν καιρό καραντίνας από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, καθώς αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο του ανοίγματος των ιερών ναών για τους πιστούς κατά τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων.
Οι ιερείς εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί. Βρισκόμαστε σε αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Οι πιστοί όμως έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία μέσα από τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Να ενημερώσουμε για αυτήν την εβδομάδα τους τηλεθεατές μας για την Θεία Λειτουργία που μπορούν να παρακολουθήσουν την Κυριακή. Ναι, κυρία Πασχαλίδου, οι ναοί μας βέβαια λειτουργούν. Οι πόρτες είναι κλειστές, όχι κλειδωμένες. Αλλά επειδή δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα, επειδή και στις εκκλησίες πολλές φορές οι ευπαθείς ομάδες είναι εκείνοι που πηγαίνουν πρωί στην εκκλησία, οι νεότεροι άνθρωποι έρχονται λίγο αργότερα, εμείς προτρέψαμε, παρακαλέσαμε τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, τις ευπαθείς ομάδες, να προσέξουν περισσότερο αυτές τις ημέρες, επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι εύκολα να μετέχουν, γιατί όπως και άλλη φορά είπα, η Θεία Λειτουργία δεν παρακολουθείται από τους τηλεοπτικούς δέκτες, απλώς βιώνεται μέσα στο ναό εν κοινωνία μεταξύ των αδελφών και των ανθρώπων. Όμως έχουμε έτσι τη δυνατότητα μέσα από τα σύγχρονα μέσα που μας δίδεται, αλλά και από το δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω, να μεταδίδουμε κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θέλουν, που επιθυμούν, να ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους, να πλημμυρίσει, θα έλεγα έτσι, το σπίτι τους μέσα από εικόνες, αλλά και από ήχο εκκλησιαστικό. Και εκεί αυτό που θα έκαναν στην εκκλησία, να είναι όρθιοι, να προσεύχονται, να το κάνουν έτσι προσωρινά από τα σπίτια τους, ευχόμενοι έτσι να τελειώσει όλος αυτός ο πειρασμός και η δοκιμασία αυτή και να επιστρέψουμε στις εκκλησίες μας, γιατί είδατε, όταν αυτό το είχαμε εν αυθονία, δεν πηγαίναμε στην εκκλησία. Λέγαμε την άλλη Κυριακή, την παράλληλη Κυριακή, να ξεκουραστώ. Οι δικαιολογίες ήταν πολλές και καμιά φορά και δικαιολογημένες. Τώρα όμως που μας λείπει αυτό, καταλάβαμε περισσότερο την αξία του εκκλησιασμού και της κοινωνίας των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγα στην αρχή, όταν ήρθα τους ανθρώπους, μην κοινωνείτε, παίρνετε αντίδωρο και φεύγετε. Καθίστε να ακούσουμε το διευκόν, να χαιρετήσω ένας τον άλλον, να πούμε καλημέρα ο ένας τον άλλον, να δώσει ο ένας τον άλλον το χέρι του. Που όλα αυτά βλέπετε σήμερα είναι εκείνα που στερούμαστε και είναι όλα εκείνα που δημιουργούν και έτσι άλλες καταστάσεις, ψυχολογικές καταστάσεις, γιατί ο άνθρωπος, είναι η αλήθεια, ζει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος και οι χαρές μας και οι λύπες μας, έτσι, αυτά όλα βιώνονται με τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προτρέπει να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας. Γιατί ο πλησίον μας γίνεται για μας ο παράδεισός μας. Όταν ο πλησίον μας, αυτός που είναι δίπλα μας, γίνεται η κόλασή μας, τότε πρέπει να το προσέξουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα λάθος δρόμο. Έτσι λοιπόν, κάθε Κυριακή έχουμε αναμετάδοση της Θείας Λειτουργίας και εγώ παρακαλώ και προτρέπω τους ανθρώπους μας, έτσι, όσοι θέλουν, να χρησιμοποιούν την τηλεόραση για πιο έντονη προσευχή. Σεβασμιότατε, πιστεύετε ότι θα ανοίξουν οι εκκλησίες τα Χριστούγεννα ή θα βιώσουμε μια κατάσταση όπως το πρώτο lockdown που αναγκαστήκαμε να κάνουμε? Κοιτάξτε, κυρία Πασχαλίδου, να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω. Η Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει τις πρώτες ημέρες, φαντάζομαι, του Δεκεμβρίου. Με αποτέλεσμα θα έχουμε κάποια νεότερα. Η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση, τελειώνει στις τέλος του Νοεμβρίου. Θα δούμε με τη συνεργασία της Ιεράς Συνόδου με την πολιτεία τι θα αποφασίσουν και τι θα γίνει. Εμείς παρακαλούμε, έτσι, τους ανθρώπους μας αυτόν τον καιρό να τηρήσουν τα μέτρα λίγο παραπάνω, ούτως ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία τις εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου να τις ζήσουμε. Βέβαια, όχι φαντάζομαι όπως πέρσι, οι εκκλησίες δεν θα μπορούν να είναι πλημμυρισμένες από κόσμο, αλλά με περισσότερες λειτουργίες, με περισσότερες δυνατότητες που θα έχουμε και με λιγότερο αριθμό πιστών,
να ζήσουμε, γιατί είναι δύσκολο και για τους ανθρώπους μας να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά και για μας τους κληρικούς, έτσι να λειτουργούμε μέσα σε άδειες και παγωμένες εκκλησίες. Σεβασμιότατε, να κλείσουμε την συζήτησή μας σε εορταστικό κλίμα και να αναφερθούμε στον στολισμό των βρεφών υπιακών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων και του Αγίου Δωδεκαημέρου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, να πω πρώτα ότι η Θεία Λατρεία της Εκκλησίας μας ήδη είναι καταστολισμένη από χριστουγεννιάτικους ύμνους. Το περασμένο Σάββατο που γιορτάσαμε τα εισόδια της Θεοτόκου, ψάλουμε στις καταβασίες το πρωί «Χριστός γεννάτε δοξάσατε», «Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε». Και οι χριστουγεννιάτικοι ύμνοι αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Από αύριο, εορτή του Αγίου Στυλιανού, πριν ψαλεί ο Τρισάγιος ύμνος, το Άγιος ο Θεός δηλαδή, ψάλετε το κοντάκιο της εορτής. Από αύριο θα ψέλουμε σήμερα εορτή της Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε την απόδοση της εορτής των εισοδίων και ψάλουμε το κοντάκιο για την είσοδο της Θεοτόκου. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου. Από αύριο λοιπόν θα ψάλουμε η Παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων, εσπηλαίο έρχεται από τεκίν απορρίτως. Δηλαδή μπαίνουν σιγά σιγά ύμνοι χριστουγεννιάτικοι μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν καταστολίζεται και ο κάθε τόπος. Τα παιδάκια ήδη με τους γονείς τους φαντάζομαι, και τώρα που είναι κλεισμένα στο σπίτι τους και δεν πάνε στο σχολείο, με τους γονείς τους θα στόλισαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, θα έβαλαν τη φάτνη κάτω από το δέντρο, θα έγραψαν τα γράμματα στον Άι Βασίλη έτσι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ο Δήμος θα στολίσει την πόλη μας και οι καταστηματάρχες ήδη στολίσανε τα δικά τους μαγαζιά και τις βιτρίνες τους. Έτσι και εμείς, αν και η παιδική σταθμή είναι κλειστή, εκεί οι δασκάλες, οι βρεφονιπιοκόμοι, οι εργαζόμενοι στους παιδικούς, θέλησαν να στολίσουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, τους βρεφονιπιακούς μας σταθμούς, ούτως ώστε αν ανοίξουν τα σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί, έτσι όπως λέγεται, όταν τα παιδάκια μας θα επιστρέψουν εκεί, να τους υποδεχθεί όλη αυτή η ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ούτως ώστε και εκεί να αναχαίρονται, αλλά και όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, άλλοι διδάσκοντάς τα, άλλοι μαγειρεύοντας για αυτά, άλλοι ετοιμάζοντας εκεί το πρωινό τους ή το μεσημεριανό τους, να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι μια οικογένεια, γιατί και τα παιδιά μας στους βρεφονιπιακούς σταθμούς περνάνε αρκετές ώρες. Είναι ένα δεύτερο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, όπως τα σπίτια μας είναι στολισμένα, έτσι έπρεπε και οι βρεφονιπιακοί να είναι στολισμένοι. Και γι' αυτό έγινε, αλλά και επειδή και ο στολισμός είναι και εξωτερικός, να στολιστεί και η γειτονιά στην οποία εδρεύουν. Μάλιστα, σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, ο Θεός μαζί σας. Καλό υπόλοιπο στην Αγία Σαρακοστή του Χριστουγέννου. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον πρόεδρο του ΚΕΜΕΑ Κομωτινής, κ. Νίκο Σωτηρακόπουλο. Κύριε Σωτηρακόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίνο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Άσχετα αν βρισκόμαστε σε καιρό του δεύτερου lockdown εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, το ΚΕΜΕΑ Κομωτινή συνεχίζει τις δράσεις του και τη λειτουργία του φυσικά μέσα στα νέα δεδομένα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σωτηρακόπουλε, την συζήτησή μας αναφερόμενη στην διαδικτυακή εκδήλωση την οποία διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ Κομωτινή και εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας του Ίντερεγ Ελλάδα-Βουλγαρία. Μάλιστα, όπως σωστά αναφέρατε, σε δύσκολες εποχές, σε εποχές γενικού απογορευτικού, εμείς συνεχίζουμε διαδικτυακά και εκμεταλλευόμενη αυτή τη συνεργασία, τη διασυνοριακή με τους Βουλγάρους, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λέμε ότι εφόσον παρακολουθούμε κάποιους δείκτες υγείας
σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες που είναι πάσχοντες, λέμε να εκμεταλλευτούμε τον COVID-19 υπό την καλή έννοια και να δώσουμε ορισμένες οδηγίες στους ασθενείς σε εισαγωγικά, στους ωφελούμενους να το πω καλύτερα, γιατί δεν είναι όλοι ασθενείς, και να δώσουμε και να βγει ένα θετικό συμπέρασμα, γιατί αυτό το νόημα έχει αυτή η πανευρωπαϊκή συνεργασία και αυτές οι διασυνοριακές. Να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να βοηθούμε τους ακρίτες και πάσχοντες στα σύνορα και να βγαίνει κάτι θετικό. Εμείς ως ΚΕΜΕΑ και εγώ ως πρόεδρος λέμε, αντί να είμαστε όλοι κλεισμένοι σε σπίτια, και αφού είμαστε αναγκασμένοι, αναγκαστικό το lockdown όπως το λέτε αγγλικά, να βοηθηθούμε μέσω αυτής της εκδήλωσης με τους αγαπητούς μου συνεργάτες, οι οποίοι θα δώσουν οδηγίες και γιατρός τι πρέπει να κάνουν στην εποχή του κορονοϊού. Μάλιστα. Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους. Μπορούν όλοι να την παρακολουθήσουν και μπορούν να βρουν πληροφορίες και τον σύνδεσμο μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕΜΕΑ Κομωτινή, σωστά? Ναι, σαφώς. Σαφώς όλοι μπορούν να την παρακολουθήσουν. Είναι μια εκδήλωση που θα βοηθήσει όχι μόνο αυτούς που έχουν αυτά τα μηχανήματα, αλλά και άλλο κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα μέσω αυτής, μέσω του διαδικτύου. Πρέπει να έχει και ίντερνετ ο καθένας. Πολύ ωραία. Θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, να το τονίσω, τη Δευτέρα και ώρα 11. Πολύ ωραία. Οπότε αυτή τη Δευτέρα, 30 του μηνός στις 11 το πρωί, μέσα από το λάπτοπ, το τάμπλετ ή από το κινητό, μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν την εξαιρετική αυτή και πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή μερίδα. Κύριε Σωτηρακόπουλε, να πάμε τώρα στην γενικότερη λειτουργία του ΚΕΜΕΑ Κομωτινής. Γνωρίζουμε ότι τα ΚΑΠΗ έχουν κλείσει, βρίσκονται όμως ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν τους ηλικιωμένους της πόλης μας. Πώς κυλούν οι διαδικασίες εν μέσω του δεύτερου αυτού lockdown? Ναι, κοιτάξτε, τα ΚΑΠΗ, όπως σωστά αναφέρατε, έχουν κλείσει από το πρώτο απογορευτικό, το Μάρτιο. Δεν άνοιξαν διάμεσα, αλλά εμείς φροντίσαμε με τα τηλέφωνα να είμαστε σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο. Διότι τα ΚΑΠΗ, το πρώτο ΚΑΠΗ έχει περίπου 400 ωφελούμενους και το δεύτερο άλλους τόσους, περίπου άλλους 400. Έχουμε τις νοσηλεύτριες, τις διευθύντριες, οι οποίες μπορούν και έρχονται σε επαφή με όλα τα μέλη, σε αυτούς ειδικά που έχουν ανάγκη, και συζητούν, γιατί πολλοί μεγάλοι ηλικίες άνθρωποι είναι μόνοι τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μοναξιά σε αυτές τις ηλικίες. Και έρχονται σε επαφή, τηλεφωνούν, έχουν μια ψυχολογική στήριξη, κλείνουν διάφορα ραντεβού με γιατρούς, είτε στο ΙΚΑ, κάποιον ορθοπαιδικό, κάποιον ψυχολόγο, νευρολόγο, οτιδήποτε. Επίσης, γράφουν τα φάρμακα. Πολύ είτε σημαντικό. Με την άλλη συνταγή, είτε με τη συνταγή, την απλή, αυτή που ξέρουμε. Και επίσης είναι και άλλες υπαρχές που παρέχει ο Δήμος Κομωτινής στους συμπολίτες αυτούς, της τρίτης ηλικίας, όπως είναι τα ξύλα τώρα το χειμώνα, που πρέπει να εγγραφεί κάποιος για να δούμε μέσω της δήλωσής του αν δικαιούται, και τα τρόφιμα, στα οποία βοηθάει το βοήθεια στο σπίτι, αν κάποιος δεν μπορεί να πάει να τα πάρει και λόγω απογορευτικού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Σωτηρακόπουλε, έχουμε κάποια επιπλέον ενημέρωση όσον αφορά την λειτουργία των παιδικών σταθμών του ΚΕΜΕΑ Κομωτινής, για το αν θα ανοίξουν πριν από τις γιορτές ή αν γνωρίζουμε ποια θα είναι η ημερομηνία. Αυτά συμβαδίζουν με τα σχολεία. Δεν έχουμε ακόμα πάρει, αλλά συμβαδίζουν με τα σχολεία οι παιδικοί σταθμοί. Και αυτό είναι κεντρικά από την κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα δικό μου, ούτε του Δημάρχου. Είναι η κεντρική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Αποφασίζουν αυτοί και εμείς ακολουθούμε. Μάλιστα. Οπότε βρισκόμαστε σε αναμονή για να ενημερώσουμε και εμείς τους τηλεθεατές μας. Κύριε Σωτηρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Και εγώ, κυρία Πασχαλίδου, να σας ευχαριστήσω εσάς για το ενδιαφέρον σας που δείχνετε πάντα για την τρίτη ηλικία και για θέματα που αφορούν εδώ τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά η τελετή για την προσβάσιμη πόλη 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τιμήν της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που είναι στις 3 Δεκεμβρίου. Η τελετή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη μας την Κομωτινή, καθώς ο Δήμος Κομωτινής είναι ένας από τους 6 που διεκδικούν τον τίτλο. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή αυτή εκδήλωση μας δίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Κομωτινής, Κίμων Λεχούδης.
Στις 4 η ώρα, ώρα Ελλάδος, την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά η τελετή για την προσβάσιμη πόλη 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τιμήν της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία που είναι η 3η Δεκέμβρη. Η τελετή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κομοτηνή, καθώς ο Δήμος Κομοτηνής είναι ένας από τους 6 που διεκδικούν τον τίτλο, από τις 50 συνολικά αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή μας έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κιμώνας Λεχουδής. Ο Δήμος έβαλε ένα δελτίο τύπου που το έχει μοιράσει σε όλες τις εφημερίδες και σε όλα τα αντίμα μέσα. Είμαι σίγουρος ότι το ανεβάσετε και στη δικιά σας σελίδα. Υπάρχει ένα link που μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε. Είναι 4 η ώρα όλα Ελλάδας, την 3η 1 Δεκεμβρίου. Είναι διαδικτυακή λόγω COVID που χρειάζονται να τηρήσουν όλα και αυτή τα μέτρα τα προστασίας. Οπότε θα αναμένουμε την Τρίτη και εμείς τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους άλλους. Γνωρίζουμε καθόλου πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία? Δυστυχώς όχι, δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα. Από αυτά που ψάξαμε από μόνοι μας να δούμε, θα υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί από τον πρόεδρο της Επιτροπής και την πρόεδρο. Θα γίνει μια μικρή αναφορά για τις πόλεις τις οποίες έχουν συμμετέχει στη διαδικασία. Θα παίξουν κάποια βίντεο. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει λόγω χρόνου τα βίντεο που έχουμε στείλει για την παρουσίαση της πόλης μας και μετά θα ανακοινώσουν τη σειρά την οποία βγήκαν τα αποτελέσματα. Εσείς στο βίντεο που στείλετε δείχνετε την παραδοσιασμότητα φαντάζομαι στο κέντρο της πόλης? Είναι το βίντεο αυτό που δημοσιεύσατε κι εσείς που έχουμε κάνει με τους 5 δικούς μας ήρωες εδώ που έχουν έρθει για την Κομοτηνή. Θέλαμε μέσα σε ένα μικρό δίλεπτο βίντεο να δείξουμε ό,τι μπορεί να προσφέρει η Κομοτηνή πάνω στην προσβασιμότητα. Μια ευκαιρία τουριστικά να αναδειχθεί, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο, να την επισκεφτούν. Γενικά, όπως είχαμε ξεκινήσει, ένας από τους πυλώνες μας ήταν η προσβασιμότητα. Με αυτό το βραβείο και με αυτό το βίντεο θέλουμε και εμείς να αναδείξουμε την πόλη μας όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη που είναι, για να μπορούν να την επισκεφτούν από παντού. Μια σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, οργάνωσε η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων, Μαρία Σιρεγγέλα, με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή, καθώς και τα όσα υπόθηκαν, μας μεταφέρει το μέλος της ΔΕ Προδόπης και υπεύθυνη για θέματα οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των Δύο Φύλων, κυρία Ελένη Χατζή. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει κανένα από τα ήδη λειτουργούντα κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, αλλά θα δημιουργηθούν και άλλες παρόμοιες δομές όπου είναι απαραίτητο. Τόνισε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Στην εκδήλωση προσκλήθηκε και συμμετείχε η Ελένη Χατζή, υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων της ΔΕΕ Προδόπης, που μας μετέφερε περισσότερα. Μια πάρα πολύ σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα, την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, στην οποία έλαβε μέρος ο αξιότιμος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με μέλη του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την οποία συζήτησε, συντόνισε η δημοσιογράφος κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Σε αυτή τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις γυναίκες και στην Ελλάδα και παντού, ότι υπάρχει βοήθεια. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει βοήθεια για όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα και ειδικά στις μέρες της καραντίνας και του εγκλεισμού. Γιατί το θέμα είναι να μείνουμε στο σπίτι, να μείνουμε ασφαλείς, όμως να μην μείνουμε σιωπηλές και να μην δεχόμαστε τη βία. Πέρα από τον απολογισμό και την ενημέρωση για τα προβλήματα των γυναικών, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να καταλάβουν και οι γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι, είναι ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη και όλοι μας πρέπει και να ενημερωνόμαστε, αλλά και να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα δίκτυα δομών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει το πρώτο βήμα, το ταξίδι, αυτό το πρώτο βήμα είναι το μισό ταξίδι και πρέπει να φτάσει κάποιος σε ένα τηλέφωνο και να πάρει τη γραμμή SOS,
το 15900, το οποίο λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως και στο οποίο υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί και μπορούν να προσφέρουν τη βοήθεια στο πρόσωπο, στη γυναίκα, το θύμα της βίας, για το πώς θα διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία έχει. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη συζήτηση υπόθηκε, και νομίζω σε αυτό όλοι θα συμφωνήσουμε, πως κανείς δεν πρέπει να αφήνει την ευθύνη μόνο στις γυναίκες τα θύματα, αλλά και το περιβάλλον το οποίο γνωρίζει θα πρέπει να βοηθήσει. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουν ένα μέρος της ευθύνης. Γιατί όποιος γνωρίζει και σιωπά, είναι συνένοχος. Πρέπει τα θύματα να τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Το λόγο πήρε στη συνέχεια πέρα από τους ειδικούς, νομικούς, πολιτικούς αναλυτές, καθηγητές εγκληματολογίας, μέλη και φυσικά εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας που είναι αρμόδιοι για θέματα ενδοοικογενειακής βίας και πάρα πολλοί άτομα από κέντρα και δομές φιλοξενίας. Το λόγο πήρε και είπε για την προσκατέθεση προσωπική της εμπειρία, η Νίκη, δεν ξέρω αν αυτό το προσωπικό της, το πραγματικό της όνομα ή όχι, η οποία είναι θύμα βίας οικογενειακής και ανέφερε την δική της ιστορία, η οποία, να πούμε ότι διαρκεί περίπου 7 χρόνια. Αλλά αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει και μαζί με τα παιδιά της θα πάρει τη ζωή της στα χέρια της και θα νιώσει και αυτή ευτυχισμένη και ασφαλής. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε συγχαρητήρια στη Νίκη, την οποία δεν θεωρεί θύμα, αλλά είναι νικήτρια. Είναι νικήτρια της ζωής, γιατί ξέφυγε, γιατί χρησιμοποίησε τη βοήθεια που υπάρχει και μπορεί τώρα να ταινίζει το μέλλον, δίνοντας βέβαια το δικό της αγώνα, με περισσότερη αισιοδοξία για να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν αυτές οι δομές, υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας γυναικών, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, υπάρχει η γραμμή σώσης 15900, η οποία λειτουργεί, είπαμε, όλο το 24ωρο και φυσικά υπάρχουν ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, δικηγόροι, νομικοί που μπορούν να δώσουν κάθε είδους βοήθεια και να βοηθήσουν στην θεραπεία και των ψυχολογικών αλλά και των σωματικών πολλές φορές τραυμάτων, των θυμάτων, είτε γυναικών είτε παιδιών. Εσείς αν δεν προδόπη συμμετείχατε? Έλαβα πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας. Συμμετείχα στην εκδήλωση αυτή, παρακολούθησα όλες τις εισηγήσεις όλων των εκλεκτών καλεσμένων. Άκουσα τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεταφέρω το μήνυμά του ότι υπάρχει βοήθεια για όλες τις γυναίκες και θεωρώ ότι και εμείς στηρίζουμε, υποστηρίζουμε και φυσικά να τονίσω ότι δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός πως δεν θα κλείσει κανένα κέντρο και κανένας ξενώνας φιλοξενίας. Ίσα-ίσα θα αναπτυχθούν δομές επιπλέον όπου αυτές είναι απαραίτητες και θα σταθεί η πολιτεία και η κυβέρνηση αρρωγός σε όλες αυτές τις γυναίκες και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον και στις ίδιες και στα παιδιά τους και σε όποιον χρειαστεί. Έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με την κυρία Έφη Τσίτσκαρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να μιλήσουμε για την 22η διαφορετική για φέτος με τα φετινά δεδομένα εθελοντική αιμοδοσία του ΤΕΦΑ. Κυρία Τσίτσκαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Πασχαλή. Πώς είστε? Πολύ καλά, δεδομένων των συνθήκων. Σας βλέπουμε και εσάς από το σπίτι, πλέον εφόσον τα μαθήματα συνεχίζονται και στο πανεπιστήμιο μας με τηλεεκπαίδευση και εξ αποστάσεως. Είμαστε σήμερα εδώ, σας έχουμε καλέσει για να συζητήσουμε και την διαφορετική αυτή εθελοντική αιμοδοσία, την οποία διοργανώνει για 22η χρονιά το ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μία εξαιρετική δράση για την οποία θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Όπως το χαρακτηρίσατε κι εσείς, είναι η διαφορετική μας αιμοδοσία φέτος και είναι διαφορετική καταρχάς γιατί δεν θα γίνει στο τμήμα μας για πρώτη χρονιά, μετά από 21 χρόνια, 22η χρονιά αυτή. Δεν θα γίνει στο τμήμα μας καταρχάς γιατί δεν είμαστε κλειστά λόγω της κατάστασης. Κατά δεύτερον, γιατί θεωρήσαμε ότι θα είναι πολύ πιο ασφαλές για όλους τους συμμετέχοντες να διεξαχθεί στο τμήμα αιμοδοσίας.
Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί. Είμαστε με ραντεβού. Έχουμε ήδη 22 με 23 άτομα που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να έρθουν να δώσουν αίμα εκείνη την ημέρα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πάρουν ένα τηλέφωνο σε έναν από τους φοιτητές μου, ο οποίος έχει όλη την καλή διάθεση να λειτουργήσει ως μεσολαβητής αυτή τη διαδικασία και να τους πει ποιες ώρες είναι διαθέσιμες για να έρθουν και να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την καταπληκτική ενέργεια προς όφελος όλων μας. Να πούμε ότι η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 1 Δεκεμβρίου από τις 9 έως και τις 1 το μεσημέρι. Να δώσουμε και το τηλέφωνο για το οποίο μπορούν να κλείνουν το ραντεβού. Είναι το 6949-44-77-40. Ακριβώς. Κυρία Τσίτσκαρη, δεδομένων των συνθήκων φέτος, μας είπατε ότι ήδη έχουν γραφτεί αρκετά άτομα. Πώς βλέπετε να κυλήσει η δράση αυτή φέτος, γιατί είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες, οι φοιτητές απουσιάζουν. Πώς αναμένετε να εξελιχθεί με την προσέλευση? Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα σε αυτή τη συγκυρία, όχι μόνο για μας και για το τμήμα αιμοδοσίας της Κομωτινής, αλλά για το Σασμανόγλου Νοσοκομείο, αλλά και για όλη τη χώρα, είναι ο φόβος και η ανασφάλεια. Δεν είναι μόνο ότι απουσιάζουν αρκετοί από τους φοιτητές μας. Το θετικό είναι ότι ειδικά αυτή την εβδομάδα που κινητοποιηθήκαμε λίγο περισσότερο στην ενημέρωση, τόσο φοιτητές μας όσο και πολίτες της Κομωτινής έχουν εκφράσει τη θετική τους διάθεση. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι τουλάχιστον 40 με 45 άτομα θα δώσουν αίμα. Αν είμαστε δηλαδή σήμερα Παρασκευή στα 22, έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για να μπορέσει να αυξηθεί αυτό το νούμερο. Προφανώς δεν θα φτάσουμε στις 150 φιάλες που συγκεντρώναμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά νομίζω ότι με την πολύ αρνητική συγκυρία που υπάρχει και με την κατάσταση που έχει φτάσει και το Τμήμα Αιμοδοσίας της πόλης μας, τις 40 φιάλες είναι από το πουθενά ένα καταπληκτικό νούμερο. Αυτό που θα ήθελα όμως οπωσδήποτε να πω είναι ότι η αιμοδοσία του ΤΕΦΑ κάθε χρόνο θα ήθελα να λειτουργεί σαν πρωτοβουλία και σαν αφορμή. Ήδη έχω πει στους φοιτητές μας, στους προπτυχιακούς, και θα ήθελα να το πω και μέσω εσάς αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε, ότι η αιμοδοσία μπορεί να λειτουργεί κάθε μέρα, και τη Δευτέρα και την Πέμπτη και το Σάββατο, και επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, το να υπάρχουν φιάλες αίματος προς όφελον όλων μας είναι το Α και το Ω μιας απλής εθελοντικής δράσης, γιατί είναι η πιο απλή εθελοντική δράση που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε σας παρακαλώ και σας προσκαλώ όλους, εκτός από την Τρίτη και τη Δευτέρα και την Τετάρτη και την Παρασκευή, να χαρεί το Τμήμα Αιμοδοσίας να βλέπει κόσμο, γιατί πραγματικά πρώτη φορά τις βλέπω τις γυναίκες απελπισμένες. Πρώτη φορά σε τόσα χρόνια που συνεργάζομαι μαζί τους. Μάλιστα. Μία πολύ σημαντική δράση, όπως προαναφέρατε κι εσείς, η οποία δεν πρέπει να γίνεται μόνο όταν οργανώνεται από συλλόγους, από σωματεία και από διάφορες ομάδες. Πρέπει σε καθημερινή βάση και οι εθελοντές αιμοδότες και όποιος μπορεί να δώσει αίμα να προσέρχεται στο Σισμανόγλου Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής κατόπιν ραντεβού για να προσφέρει λίγη ζωή στους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Να πούμε για ακόμη μία φορά, να δώσουμε λίγο τις πληροφορίες μας. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, 1 Δεκεμβρίου, 9 με 1, με ραντεβού. Θα είμαστε εκεί, θα σας περιμένουμε όλους. Θα χαρούμε πάρα πολύ με τις μάσκες μας, να γνωριστούμε. Το μόνο που σας παρακαλώ είναι το ραντεβού, για να μην χρειαστεί να δημιουργηθεί μια σειρά ανθρώπων που θα χρειαστεί να περιμένουν αυτό το τμήμα αιμοδοσίας. Αυτά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Και θα χαρώ να σας γνωρίσω και εσάς από κοντά, κυρία Πασχαλίου. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμή να γνωριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε και εγώ, και εγώ. Και εγώ πραγματικά ευχαριστώ για την προβολή που κάνετε στη δράση μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Παρακολουθήστε αυτήν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ την εκπομπή Αναλύσεις με θέμα την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την λειτουργία και τον σκοπό της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλεσμένες της εκπομπής είναι η κυρία Δέσποινα Σακά, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος, καθώς και η κυρία Σεβαστή Χατζηφωτίου, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ιδιαίτερο θέμα φιλοξενούμε στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Παρατηρώντας τα στοιχεία, βλέπουμε τα ποσοστά της βίας κατά των γυναικών συνεχώς να αυξάνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και του βιασμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του τράφικινγκ. Για να μιλήσουμε σήμερα για το ζήτημα αυτό, φιλοξενούμε στην σημερινή μας εκπομπή την κυρία Δέσποινα Σακά, πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος, καθώς και την κυρία Σεβαστή Χατζηφωτίου, μέλος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Κυρία, να σας καλησπέρισουμε. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στην Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, ένα φαινόμενο διαχρονικό αλλά και διαπολιτισμικό. Να πω καταρχάς, μιλάω εγώ. Να. Να πω καταρχάς ότι όταν μιλάμε για βία κατά των γυναικών, εννοούμε κάθε μορφή βίας που απευθύνεται εναντίον των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή και κάθε μορφή βίας που επηρεάζει τις γυναίκες δυσανάλογα σε σύγκριση με τους άντρες. Ωστόσο εννοούμε, και το τονίζω ξανά αυτό, με τον όρο ότι συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες που βασίζονται στο φύλο και έχουν ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πρόκληση πόνου στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εδώ και των διαφόρων μορφών λεκτικής βίας, όπως είναι οι απειλές, ο εξαναγκασμός, ή μορφές βίας όπως είναι ο περιορισμός της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια ζωή είτε στην ιδιωτική. Ο λόγος που το τόνισα αυτό είναι γιατί πολλές μορφές από αυτές της βίας δεν αναγνωρίζονται ως βία είτε από τις γυναίκες είτε από τους άντρες. Κυρίως από τους άντρες, αλλά και από τις γυναίκες. Αυτό. Μάλιστα. Κυρία Χατζηφωτίου, να διαβάσουμε και το μήνυμα, να ακούσουμε και το μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Για την ημέρα βεβαίως. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των κοριτσιών και γυναικών, η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, εκφράζει την αδιαπραγμάτευτη υποστήριξή της στα θέματα ισότητας των φύλων, τόσο για τα πλαίσια του Πανεπιστημίου μας, όπου λειτουργούμε και αναπτύσσουμε δράσεις, όσο όμως και την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη κοινωνία. Μέσα από το έργο μας θα αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε μηδενική ανοχή απέναντι σε όλες τις μορφές της βίας κατά των γυναικών, όσο μπορούμε στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, την ευαισθητοποίηση του φοιτητικού μας πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας και κάθε μορφή συμμαχίας μέσω συμπράξεων που θα μπορούμε να φτιάξουμε με την ίδια την πολιτεία για να αναδείξουμε την πολιτικοποίηση του φαινομένου και την ανάπτυξη δράσεων που θα επιφέρουν την ισότητα και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια της ζωής για όλες και όλους. Μάλιστα. Κυρία Σακά και κυρία Χατζηφωτίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα που ταλανίζει την κοινωνία μας και βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να εντείνεται και όχι να αντιμετωπίζεται με κάποιο τρόπο. Κυρία Χατζηφωτίου, προς το παρόν να σας χαιρετήσουμε. Θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μαζί σας για να αναλύσουμε ενδελεχώς το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Κυρία Σακά, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία συγκροτήθηκε το 2019 από τη σύγκλητο του Ιδρύματος και ιδρύθηκε για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής της ισότητας. Κυρία Σακά, να μας μιλήσετε για την Επιτροπή αυτή, το σκοπό της, καθώς και τις αρμοδιότητές της. Εκκινώντας το Δημοκρίτη από την αρχή ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,
Και ενώ η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως, αλλά μιλάμε για τη χώρα μας, εξακολουθεί να συντελείται με αργούς ρυθμούς. Το Δημοκρίτιο επιδίωξε μέσα από την ίδρυση αυτής της Επιτροπής να δώσει μια νέα όθηση, τουλάχιστον στην κοινότητα του Δημοκρατίου και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, σχεδιάζουν πολιτικές και δράσεις προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Με βάση τη βασική αρχή ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν του συντάγματος, βασική αρχή του συντάγματος, ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, αναγνωρίζει το Πανεπιστήμιο ως βασική μέρημνά του τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση κάθε μορφής έφυλων διακρίσεων. Δυστυχώς, ένα κομμάτι θα σας το διαβάσω και μετά θα πω δύο πράγματα. Την εξάλειψη της άνοιξης μεταχείρισης ατόμων λόγω προκαταλήψεων που αφορούν το φύλο, την ταυτότητα φύλου ή και το σεξουαλικό προσανατολισμό και την αντιμετώπιση κάθε φαινομένου διακριτικής ή και κακοποιητικής συμπεριφοράς, σεξουαλικής παρενόχλησης ή και σεξιστικής συμπεριφοράς. Να πω εδώ ότι ακούγοντας την εισαγωγή που κάνατε, σε αυτό το τραπέζι σήμερα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ιδέα και ότι είναι εκτεταμένη. Να τονίσω ωστόσο ότι αυτό παραβλέπεται ή παραγωνίζεται ή αγνοείται ακόμα χειρότερα από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και εκεί είναι το ατυχές και μιλώντας πολλές φορές με φοιτητές, γιατί έχω μάθημα που αφορά το φύλο, πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες δεν αναγνωρίζουν το γεγονός ότι και σήμερα ισχύουν όλα αυτά και σήμερα ισχύει η κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στα φύλλα. Και βέβαια οι ενήλικες δεν τα αναγνωρίζουν ακόμη περισσότερο. Η έμφυλη βία είναι μιας μορφής, είναι μάλλον η κορυφή του παγόβουνου σε αυτήν την κοινωνική ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα. Είναι ο ακραίος τρόπος άσκησης δύναμης και εξουσίας σε βάρος της γυναίκας. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου το βράδυ, την καθιερωμένη εκπομπή «Πολιτικές αναφορές» με τον Γεώργιο Μαλούση και τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, κύριο Ιωάννη Σιβηρά, με θέμα περί πολιτικών, πολιτικής και πολιτικού ήθους. Κύριε Σιβηρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαλούση, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές της εκπομπής σας. Σας καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας τα περί πολιτικής και πολιτικών μέσα από μια ουσιαστική προσέγγιση και βαθύτερη ερμηνεία αυτού που ονομάζουμε πολιτική ζωή στον τόπο μας και γενικότερα. Κύριε Σιδηρά, να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα αίτια που οθούν τους ανθρώπους στην επιλογή πολιτικής καριέρας? Κύριε Μαλούση, με αυτό το ερώτημα ανοίγουμε, όπως πολύ σωστά προλογίσατε, ένα μεγάλο θέμα το οποίο σχετίζεται με την προσφορά μέσω της πολιτικής των ανθρώπων σε έναν τόπο. Οι άνθρωποι κατά την άποψή μου οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται περιστασιακά ή λόγω κάποιων συσχετισμών που έχουν προκύψει και έτσι εμπλέκονται με την πολιτική. Αυτή η περιστασιακή ενασχόλησή τους είναι, θα λέγαμε, ένα στιγμιαίο γεγονός επιλογής και έτσι και απέρχονται από την ενεργό πολιτική, σαν διάτοντες αστέρες. Η δεύτερη κατηγορία είναι κατηγορία ανθρώπων και προσώπων που βεβαίως δεν βρίσκονται μόνο μέσα στον στίβο της πολιτικής αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό και επιστημονικό και εν γέννη θα λέγαμε χώρο. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν θα λέγαμε διάφορα εσωτερικά θα λέγαμε παρορμήματα, κάποιες εσωτερικές ψυχικές και ψυχολογικές καταστάσεις που θεωρούν ότι μέσα από την πολιτική μπορούν να αυτοεπιβεβαιωθούν, να αποκτήσουν κύρος, αν θέλετε το ακόμη πιο αρνητικό, να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους, την φιλοδοξία τους,
αλλά ίσως και να έχουν ένα είδος, θα λέγαμε, ικανοποίησης ψυχικής, γιατί έτσι αναγνωρίζονται, καθιερώνονται και ακόμη χειρότερα επιβάλλονται. Αυτή είναι μια κατηγορία ανθρώπων που βεβαίως φανερώνουν ότι εξυπηρετούν καθαρά έναν εσωτερικό ψυχικό κόσμο, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος σε έργα προσφοράς, αλλά σε ένα είδος ψυχολογικής αυτοεπιβεβαίωσης. Πολλές φορές το έχουμε δει στην πολιτική ζωή της χώρας να επικρατεί αυτού του είδους η ματαιοδοξία, αυτού του είδους η καινοδοξία, αυτού του είδους τα ψυχολογικά συμπλέγματα ορισμένων προσώπων, τα οποία βεβαιωθούν τα άτομα σε ένα είδος, θα λέγαμε, προβολής και ανέλυξης, η οποία βεβαίως θεωρούν ότι τους δίνει μια καταξίωση. Η τρίτη κατηγορία ανθρώπων είναι τα άτομα τα οποία καιροσκοπούν. Υπάρχει ο καιροσκοπισμός, το συμφέρον, το ίδιον όφελος. Είναι και ένα τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την πολιτική διότι θέλουν να κερδίσουν. Θέλουν να κερδίσουν οικονομικά, επιχειρηματικά, να εδραιωθούν μέσα σε διάφορα κυκλώματα, θα λέγαμε, διπλωματίας ή διεθνών σχέσεων ή και εσωτερικών συσχετισμών μιας χώρας. Αυτά τα άτομα είναι καιροσκόποι. Αυτά τα άτομα σαφώς με ιδιωτελή κριτήρια προχωρούν στην πολιτική καριέρα. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι από αυτά τα άτομα, διότι δεν έχουν στόχο το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ελληνικού λαού, αλλά και ευρύτερα στη διεθνή σκηνή το ίδιο συμβαίνει. Είναι οι τυχοδιώκτες και ροσκόποι πολιτικοί, ό,τι αρπάξουν, ό,τι μπορέσουν και κερδίσουν. Η τελευταία κατηγορία είναι οι ιδεολόγοι της πολιτικής. Είναι, θα έλεγα, τα δυσέβρετα αυτά πλέον πρόσωπα, τα οποία έχουν όραμα, έχουν αρχές, έχουν αξίες, έχουν ιδανικά. Είναι ιδεολόγοι της πολιτικής αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέφτουν στη μάχη της πολιτικής, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιώσουν, θα λέγαμε, την ποιότητα ζωής ενός λαού, μιας κοινωνίας, ενός έθνους. Είναι τα άτομα τα έντιμα, τα οποία δεν κερδίζουν ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ πιο σωστά πια, είμαστε στην εποχή του ευρώ. Είναι τα άτομα που δίνουν και δεν λαμβάνουν. Είναι λίγα αυτά τα άτομα, αγαπητέ κύριε Μαλούση. Όμως αυτά τα άτομα είναι που κάνουν τη διαφορά, αλλά δυστυχώς δεν επιβιώνουν στην πολιτική, διότι αυτού του είδους οι χαρακτήρες δεν μπορούν να αντέξουν τη βρωμιά και την ατιμία πολλές φορές που τα διάφορα κομματικά και πολιτικά κυκλώματα στραγγαλίζουν τέτοιες προσωπικότητες. Μακάρι να είχαμε ιδεολόγους πολιτικούς οι οποίοι θα κινούνταν σε ένα πλαίσιο προσφοράς υπέρ του λαού, που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος από τέτοια έντιμα, ηθικά, αξιοπρεπή και σοβαρά πρόσωπα. Έτσι θα απαντούσαμε αυτή την κατάταξη πολιτικών προσώπων στο ερώτημά σας, και πιστεύω ότι αυτό που λέγω το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες και οι νεοέλληνες, η νέα γενιά, διότι όλες αυτές τις κατηγορίες πολιτικών ανδρών, δυστυχώς ή ευτυχώς, τις ζήσαμε και ακόμη τις ζούμε και στην σημερινή πολιτική κατάσταση. Βρισκόμαστε εν αναμονή των εκτάκτων καιρικών φαινομένων, τα οποία θα παρουσιαστούν στη χώρα μας από αυτήν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το βράδυ. Όπως αναφέρει στις προβλέψεις του ο διαχειριστής της διαδικτυακής σελίδας Καιρικά Νέα Θράκης, Δημήτριος Ευγενίδης, πραγματοποιώντας την πρόγνωσή του για τις επόμενες ημέρες. Μια μεταβολή μικρής έντασης με βροχές αναμένουμε στη Θράκη από το βράδυ της Κυριακής, όπως μας ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της σελίδας Καιρικά Νέα, Δημήτριος Ευγενίδης, που σημείωσε ότι η ανομβρία θα συνεχιστεί δυστυχώς στην περιοχή μας. Χαίρετε και καλημέρα σας. Περιμένουμε μια μεταβολή του καιρού από την Κυριακή με μουντό καιρό, βροχές μέτριας έντασης κυρίως, μετά συνίσχυση προς το βράδυ και μετά. Η Δευτέρα θα είναι μια βροχερή ημέρα, ποτιστικής έντασης βροχής, ενώ παράλληλα περιμένουμε ενίσχυση των βόρειων ανέμων από το μεσημέρι και μετά, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Θρακικό 7 με 8, ενώ παράλληλα θα πέσει και η θερμοκρασία και περιμένουμε και κάποια χιόνια πάνω από τα 700 με 800 μέτρα κατά μέσο όρο στην ορεινή Θράκη. Η θερμοκρασία σε δεικτικά το απόγευμα της Δευτέρας θα είναι γύρω στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί από το ξημέρωμα της Τρίτης και μετά. Μετά θα περιμένουμε
έχουμε λίγο άνοδο της θερμοκρασίας. Φαίνεται για 3-4 ημέρες ο καιρός να είναι κρύος. Όσον αφορά τις βροχές θα το δούμε, είναι ακόμα νωρίς. Γιατί περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα για την αλλαγή αυτή που σας είπα. Τελικά φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι πολύ λιγότερα και το πρόβλημα της ανοβρίας συνεχίζεται στην περιοχή μας. Κάτι που είναι πολύ σοβαρό πλέον. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν νυκτερεύουν για σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αλλά και αύριο Σάββατο 28 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Και κάπου εδώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έφτασε στο τέλος του. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.